και 23 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Κοχ. Ζεντήλε. Ποντιρόγκα. Του αφήνει το διάδρομο ο Παπα-Νικολάου. Έξω στο Κοχ. Ζεντήλε. Πάντα ο Ιταλός υπό την πίεση του Goldwire. Βγαίνει ο Τάρλας να κόψει. Μετράει το καλάθι και έχουμε και φάουλ πάνω στον Νάντο Τζεντήλε. ...51-53. Ο Τάρλαφς έφυγε με 5 φάουλ. Στη θέση του επέστρεψε ο Κόμαζετς. Ο Ολυμπιακός δηλαδή με μόνο ψηλό τον Ρόζερς. 51-54 από τον Τζεντήλε. Ακόμα μία βολή. Αν ευστοχίσει και πάει τον Παναθηναϊκό στους 4, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Πράγματι, 51-55. Ροκανίζει το χρόνο. 8 δεύτερα, 7. Πάει για το 1 εναντίον 1. Ο Οικονόμου ελεύθερος για 3. 51-58 από τον Νίκο Οικονόμου. 58 δεύτερα και 98 εκατοστά πριν το τέλος του αγώνα. Και ο Ίβκοβιτς καλεί time out. Βλέπετε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να θριαμβολογούν για την διαγραφόμενη νίκη της ομάδας του, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός που υποστηρίζει ασφαλώς με τον καλύτερο τρόπο τον τίτλο του σε αυτό το 5ο παιχνίδι εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 53-59 από τον Ποντιρόγκα. ...53-60 από τον Τζέγιαν Ποντιρόγκα, η διαφορά και πάλι στους 7. Ο Τόμιτς για τον Ολυμπιακό. Σουτάρει για 3 υπό πίεση. Η μπάλα κυλάει στον ίδιο. 26 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Κοχ πάει για το lay-up. Προτιμά να γυρίσει τον Οικονόμου για να ροκανίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον χρόνο. Ο Ράτζα για τον Ποντιρόγκα. Ο Ποντιρόγκα διεισδύει προς το καλάθι. 53-62 από τον Τέγιαν Ποντιρόγκα. 13 δεύτερα πριν το τέλος. Όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδος το 1999, καθώς προηγείται με 9 πόντους, 7-25, 7 δεύτερα και 25 εκατοστά πριν το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήδη πανηγυρίζουν. Βλέπετε εδώ τον Ποντιρόγκα και τον Ράτζα που κάνουν σάντρε. Το ίδιο κάνουν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στις εξέδρες. Το χρονόμετρο κυλά και το παιχνίδι τελειώνει με νικητή τον Παναθηναϊκό. 53-62. Ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ελλάδος πέρυσι, επαναλαμβάνει το κατόρθωμά του κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, σπάζοντας στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των τελικών την έδρα του Ολυμπιακού, την απόρθητη έδρα του Ολυμπιακού στα play-off. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν αποχωρήσει. Φυσικά, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, απονομή δεν θα γίνει. Θα γινόταν απονομή μόνο στην περίπτωση που νικητής ήταν ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε προς τους οπαδούς τους και τους χειροκροτούν, τους χαιρετούν. Βλέπετε τις σκηνές. Κώστα Μουρούση, τα τελευταία σου λόγια για το παιχνίδι. Σαν επίλογο μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε το παιχνίδι με την πεντάδα που πήρε τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και την ξανάβαλε πάλι στα τελευταία λεπτά το αγώνα ο Σούποτης στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή με τα δύο σέντρεφορ, τον Ποντίροκα και δύο κοντούς. Εκεί δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει ο Ολυμπιακός στον αμυντικό τομέα ούτε στον επίπεδο.